ότι είμαστε σε μία, θα έλεγα, μεταβατική περίοδο, θετικά μεταβατική περίοδο. Τον περασμένο Αύγουστο η χώρα άφησε μια για πάντα, οριστικά έκλεισε πίσω της το φαύλο κύκλο των μνημονίων, της δημοσιονομικής προσαρμογής, της περιορισμένης, της προσβλητικά περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας και πολιτικής κυριαρχίας. Και πλέον ανοίγεται μια νέα περίοδος μπροστά μας, την οποία πρέπει με προσοχή να σχεδιάσουμε. Και πρέπει με προσοχή να σχεδιάσουμε, διότι δεν πρέπει απλώς να είναι πολύ διαφορετική η περίοδος αυτή από την περίοδο των μνημονίων, αλλά πρέπει να είναι και πολύ διαφορετική και από την περίοδο που μας οδήγησε στα μνημόνια. Δηλαδή από τις δεκαετίες πριν την κρίση, που ήταν σε μεγάλο βαθμό και εκεί στο εσωτερικό της υπήρχαν οι αιτίες που οδήγησαν και στην κρίση. Τον περασμένο Αύγουστο έκλεισε ο κύκλος των μνημονίων και της Επιτροπής και η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο υλοποίησε την κορυφαία δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία το καλοκαίρι του 2015. Η κορυφαία δέσμευση ήταν ότι θα βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συνθήκη όπου η χώρα έπρεπε να εφαρμόζει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές για να δανειοδοτείται από τον επίσημο τομέα, να προχωράει σε αξιολογήσεις, να διαπραγματεύεται με τους θεσμούς, να συμφωνεί με τους θεσμούς, πολλές φορές να τις επιβάλλονται και πολιτικές, προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει τις δόσεις του δανεισμού. Και αυτή η συνθήκη, η αντικειμενική συνθήκη, έχει οριστικά κλείσει για τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή ήταν βασικό στόχος της κυβέρνησης επί 3,5 χρόνια και νομίζω πως πια δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι αυτό το στόχο το πετύχαμε. Και μάλιστα πετύχαμε εκεί που τρεις προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν παταγωδώς. Η ελληνική οικονομία ανακινείται πια σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης. Έχουμε για 6 συνεχόμενα τρίμηνα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανεργία μειώνεται σταθερά. Είμαστε πια στο 18,9%, 7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από εκεί που ήμασταν όταν ξεκινήσαμε το έργο μας. Και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας. Το πιο σημαντικό όμως ίσως είναι ότι καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Αυτό το δεύτερο μέρος του συνθήματος είναι ίσως που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία και δεν είναι ένα απλό σύνθημα, έχει περιεχόμενο, έχει ουσία. Ότι μπορέσαμε δηλαδή να βάλουμε ένα τέλος στον κύκλο των μνημονίων προστατεύοντας τους ασθενέστερους. Καλύψαμε ιατροφαρμακευτικά μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ενισχύσαμε ουσιωδώς το επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Ο προϋπολογισμός της πρόνοιας, να ξέρετε, μέσα στα 3 χρόνια της διακυβέρνησης των μνημονίων τριπλασιάστηκε. Δηλαδή, εν μέσω δημοσιονομικής προσαρμογής τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό της πρόνοιας, γι' αυτό και μπορέσαμε να δώσουμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, να ενισχύσουμε τα πλέγματα προστασίας του παιδιού, ενισχυμένα οικογενειακά επιδόματα, βρεφονιπιακή σταθμή, δωρεάν βρεφονιπιακή σταθμή και σχολικά γεύματα. Και προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις δίκαιες, αναγκαίες από καιρό, όπως ήταν η μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έγινε, όπου έθεσε ενιαίους κανόνες, ίσους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και κατάφερε μέσα από αυτή την προσπάθεια να ξαναστηθεί το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα πόδια του. Και τώρα πια είμαστε σε ένα σημείο που, έχοντας περάσει κατά τη γνώμη μου τα δύσκολα και αφήνοντας τα πίσω, οι άνθρωποι του Μόχθου ήρθε η ώρα να δρέψουν τους καρπούς των προσπαθειών τους, γιατί πρωτίστως είναι οι δικές τους προσπάθειες αυτές που αποδίδουν καρπούς. Διότι ξέρετε, με το τέλος του προγράμματος, με την έξοδο από τα μνημόνια, εγώ δεν θεωρώ ότι κάναμε το τελευταίο βήμα. Θα έλεγα πιο πολύ ότι κάναμε το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια, σε μια μεγάλη διαδρομή, η οποία για μια κυβέρνηση της αριστεράς δεν μπορεί παρά να μετριέται με ένα μόνο κριτήριο. Η διαδρομή, το αν είναι επιτυχημένη ή όχι, μπορεί να μετρηθεί μόνο με ένα κριτήριο. Αν βελτιώνεται η ζωή του κόσμου της εργασίας και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μόνο αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο μπορούμε να μετρηθούμε πραγματικά. Θέλω να πω και κάτι ακόμη πριν περάσω στα πιο ειδικά του σχεδίου μας για την επόμενη μέρα και του πώς αυτό εξειδικεύεται στο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας, που καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο φάσμα των πολιτικών αυτών ενίσχυσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και του κόσμου της εργασίας. Χρειάζεται προσοχή στο εξής. Το γεγονός ότι τελειώσαμε οριστικά με τα μνημόνια καθόλου δεν σημαίνει ότι αυτό θα μεταφραστεί αυτομάτως και σε πολιτικές ενίσχυσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δηλαδή, όπως δεν ήταν νομοτέλεια ότι θα τελειώσει ο κύκλος των μνημονίων, έτσι δεν είναι νομοτέλεια και ότι η επόμενη μέρα θα έχει μια πολιτική φιλεργατική, μια πολιτική φιλοκοινωνική.
Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να ασκηθεί αυτή η πολιτική ή ασκείται αυτή η πολιτική είναι επειδή βρίσκεται μια κυβέρνηση με πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό σε αυτή την θέση. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε και τη μεγάλη εξουσία που έχει στα χέρια του ο λαός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ποια πορεία θα χαραχτεί την επόμενη μέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι δεδομένο, δεν είναι καθόλου αυτονόητο, επειδή από μόνο του γεγονότος ότι έκλεισε οριστικά ο κύκλος των μνημονίων. Το τέλος των μνημονίων και το τέλος της Επιτροπής όμως δεν ήταν ο μόνος, ήταν ο κεντρικός στόχος, αλλά δεν ήταν ο μόνος στόχος αυτής της κυβέρνησης. Και αυτό πια αποδεικνύεται. Τον τελευταίο καιρό βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή επιλύει ή πάντως κάνει ένα βήμα στην επίλυση ιστορικών εκκρεμωτήτων για τη χώρα. Το μακεδονικό. Με αίσθημα ευθύνης, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, προχωράμε σε μια συμφωνία επίλυσης ενός προβλήματος που ταλάνιζε τις χώρες και τους λαούς, που σκόρπιζε τοξικές αναθυμιάσεις σε όλα τα Βαλκάνια. Η αναθεώρηση του συντάγματος. Με θάρρος προχωρούμε σε προτάσεις οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να συγκεντρώσουν μια συνενετική, μπορούν να συγκεντρώσουν μια συνένεση για να προχωρήσουμε σε αναγκαίες τομές αλλαγή αρχιτεκτονικής του πολιτεύματος, την επέκταση των λαϊκών θεσμών της συμμετοχής, τους διακριτούς ρόλους κράτους και εκκλησίας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την αλλαγή επιτέλους αυτής της ντροπιαστικής διάταξης που διαχωρίζει την μεταχείριση των υπουργών από τους υπόλοιπους πολίτες ως προς τις ποινικές τους ευθύνες, τη θεσμική θωράκιση της πολιτείας από τη διαφθορά, την ενίσχυση της προστασίας των κοινών αγαθών, του νερού και της ενέργειας. Τρίτον, προχωράμε σε αμοιβαία αποδεκτές εποφελείς πρωτοβουλίες που αφορούν τον εξορθολογισμό των σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας. Άρα, Σύνταγμα, σχέσεις κράτους και εκκλησίας, μακεδονικό. Τρεις εξαιρετικά σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν ότι αυτή η κυβέρνηση όχι απλώς δεν ήταν μια παρένθεση, όχι απλώς κατάφερε να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να τελειώνει με τα μνημόνια, αλλά προχωρά τολμηρά και σε θεσμικές αλλαγές, σε θεσμικές τομές, στην επίλυση ιστορικών εκκρεμωτήτων για τον τόπο. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι τόσο για την κυβέρνηση αυτή καθ' αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί αποδεικνύει το πόσο μεγάλη δύναμη μπορεί να έχει τελικά η λαϊκή εξουσία. Διότι μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είχε άλλο όπλο στα χέρια της παρά την υποστήριξη του λαού. Ούτε παραθεσμικά κέντρα υποστήριξης, ούτε μηντιακά συστήματα, ούτε οικονομικά συμφέροντα, ούτε άλλου τύπου συμφέροντα υποστήριξαν ποτέ αυτή η λειτουργία αυτής της κυβέρνησης. Και ωστόσο μπορεί αυτή η κυβέρνηση σήμερα να προχωρά όχι μόνο στην έξοδο από τα μνημόνια και από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά να κάνει και τέτοιες θεσμικές τομές, να επιλύει ιστορικές εκκρεμότητες. Μπροστά λοιπόν τώρα έρχεται η επόμενη μέρα. Πραγματικά επόμενη μέρα, τέλος των μνημονίων και επίλυση ιστορικών εκκρεμωτήτων. Και σε αυτή την επόμενη μέρα ξεδιπλώνονται δύο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, διακριτά πολιτικά σχέδια στα οποία αργά ή γρήγορα ο λαός θα κληθεί να κάνει την επιλογή του. Από τη μία πλευρά έχουμε το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτό εκφράστηκε στην ΔΕΘ συνοπτικά από τον κύριο Μητσοτάκη και το οποίο συμπυκνώνεται ως εξής. Κίνητρα στους επιχειρηματίες, πρωτίστως κίνητρα στους επιχειρηματίες και υποαίρεση τα εργατικά δικαιώματα. Προσέξτε, αν έχετε προσέξει την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εργασιακά, η οποία είναι πολύ καθαρή και εμένα μου αρέσει που είναι τόσο καθαρή. Δηλαδή, είναι ωραίο να αναδεικνύονται αντίπαλα πολιτικά σχέδια στο δημόσιο διάλογο και να μπορεί ο κόσμος με ευκρίνεια να βλέπει τις θέσεις. Τα εργατικά δικαιώματα λέει ότι θα παρέχονται υπό μία συμφωνία αλήθειας με τους εργοδότες. Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα εργατικά δικαιώματα δεν θα είναι δεσμευτικά, δεν θα υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες. Το έχει πει με διάφορους τρόπους. Το 8ωρο είναι ξεπερασμένο, χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία στην αγορά. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μια ιδεολειψία της αριστεράς. Το λέει με διάφορους τρόπους και καταλήγει στο ότι τα εργατικά δικαιώματα πρέπει να παρέχονται σε μια συμφωνία αλήθειας με τους εργοδότες. Άρα, μόνο εφόσον ο εργοδότης έχει τη βούληση να τα διασφαλίσει. Δε άλλως δεν πειράζει. Το ασφαλιστικό πινοσέτο, όπως το είπε ο ίδιος ο βουλευτής του, και όχι τυχαία, αφήνει εκτεθειμένους ασφαλισμένους και συνταξιούχους και παραδίδει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Οι δημόσιες υπηρεσίες σε ιδιώτες λέει ότι πρέπει να υπάρχει αναλογία 1 προς 5, μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο και απόλυση συμβασιούχων, και όλο το κοινωνικό κράτος συρρυκνωμένο μόνο σε ένα κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για την προστασία των φτωχότερων των φτωχών. Τίποτε άλλο. Μόνο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και καθόλου κοινωνικό κράτος ουσιαστικά για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα. Και όλα αυτά στο όνομα μιας δραστικής μείωσης φόρων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό περίπου ήταν το σχέδιο που το ακούσαμε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο να το εκφωνεί στη ΔΕΠ. Και δεν είναι ένα άγνωστο σχέδιο. Ξέρετε, όσοι ήμασταν στις διαπραγματεύσεις, αυτό το σχέδιο το ακούγαμε πάρα πολύ συχνά να εκφράζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολλές φορές και με τα ίδια ακριβώς λόγια. Απέναντι σε αυτό το αντικοινωνικό, θα το χαρακτήριζα εγώ σχέδιο, βρίσκεται το σχέδιο της παρούσας κυβέρνησης, το οποίο λέει δίκαιη ανάπτυξη με επίκεντρο στο επίκεντρό της την προστασία της εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, θωράκιση των δικαιωμάτων, αυστηροί κανόνες προστασίας της εργασίας, και όλα αυτά αποτελούν το μοχλό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, το εργαλείο της ανάπτυξης. Δηλαδή, όχι απλώς δεν είναι η προστασία της εργασίας εμπόδιο στην ανάπτυξη, όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά αποτελούν ακριβώς την προϋπόθεση για την επίτευξη της ανάπτυξης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία είναι μια χώρα που στηρίζεται πάρα πολύ στην εσωτερική ζήτηση. Αν δεν τονωθούν οι μισθοί των εργαζομένων, αν δεν ανέβει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί τόσο έτσι προσδοκόμενη από όλους ανάπτυξη. Και πολλές φορές ακούω και από το ΣΕΒ, όταν μιλάω μαζί τους αναγκαστικά, τα περί εξωστρέφειας. Εξωστρέφεια, καμιά αντίρρηση στην εξωστρέφεια. Αλλά η ελληνική οικονομία πρέπει να σταθεί και στην εσωτερική της δύναμη, στην εσωτερική της ζήτηση. Έτσι είναι η δομή της. Αυτή είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Αν σαρώσεις τον κόσμο της εργασίας στη χώρα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αναπτυξιακή στη χώρα, όσο και αν θέλουν να μιλούν περί εξωστρέφειας. Άρα, αυτός είναι ο πυρήνας του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης. Ο πυρήνας του πολιτικού σχεδίου είναι η εργασία. Το επίκεντρο είναι εκεί. Ο πυρήνας και του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Και όλες οι μεταρρυθμίσεις που προωθούμε αυτό το χρονικό διάστημα που είμαστε διακυβέρνηση και θα έχουμε την ευκαιρία και τους επόμενους μήνες αυτά να γίνουν πιο έντονα, βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα της αντιμεταρρύθμισης που έγινε το 2010 με 2014. Τότε στα εργασιακά έγιναν πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, θα έλεγα απολύτως έτσι καταλυτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διαλύσουν στην πραγματικότητα όχι απλώς την συγκρότηση των εργαζομένων, την προστασία τους, αλλά να διαλύσουν και τη δυνατότητα να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Θυμάστε, τότε έγιναν δύο καταλυτικές παρεμβάσεις. Η συρρήκνωση του κατώτατου μισθού μέσα σε μια νύχτα το 2012 κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Πήγαμε στα 586 και στα 510 τότε για τους νέους, κατώτατο μισθό. Και ταυτόχρονα το πάγωμα, η αναστολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα. Άρα, όχι μόνο συρρυκνώθηκε ο κατώτατος μισθός, αλλά περικόπηκε και η δυνατότητα να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς. Γι' αυτό τα επόμενα χρόνια, αν δει κανείς, οι μισθοί στη χώρα πέφτουν κάθε χρονιά και περισσότερο. Δεν ήταν λοιπόν μόνο η κίνηση, η στοχευμένη, δεν ήταν μόνο η μείωση του μισθού, αλλά πρωτίστως το πάγωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα. Και γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε το έργο της ουσιαστικά, έθεσε ως βασικό της στόχο την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διότι αυτός είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Το θέσαμε από την αρχή στη διαπραγμάτευση και το πετύχαμε. Μπορεί να μην το πετύχαμε ακριβώς τη χρονική στιγμή που θα θέλαμε, αλλά αυτή τη στιγμή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν επανέλθει στη χώρα. Από τον Αύγουστο του 2018 οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι και πάλι πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής αγοράς εργασίας. Έχουμε ήδη επεκτείνει μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες 9 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Τις έχουμε καταστήσει δηλαδή γενικώς υποχρεωτικές σε όλη τη χώρα, που καλύπτουν περισσότερους από 190.000 εργαζόμενους. Και αυτό σημαίνει για αυτούς τους εργαζόμενους άμεσες αυξήσεις μισθών και προφανώς βελτίωση και των όρων εργασίας. Ξέρετε, αυτές οι κλαδικές συμβάσεις που έχουμε επεκτείνει, που έχω υπογράψει την επέκτασή τους, η χειρότερη εξ αυτών προβλέπει εισαγωγικό μισθό 850 ευρώ. Εισαγωγικό μισθό. Και ανώτατους μισθούς άνω των 2 και των 2.500 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία και γιατί είναι ένα εργαλείο εξίσου σημαντικό με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Το δεύτερο βήμα το οποίο κάνουμε είναι ακριβώς η αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως ξέρετε, ήδη αμέσως μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, κατεβάσαμε τροπολογία στη Βουλή, προκειμένου ακριβώς να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, διότι είναι πολλά χρόνια που ο μισθός είναι παγωμένος σε αυτή τη χώρα, για να μπορέσουμε τον Ιανουάριο, σε λιγότερο πια από δύο μήνες από τώρα, να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και να καταργήσουμε επιτέλους τον υποκατώτατο μισθό, αυτήν την απίστευτη ρατσιστική διάκριση που θεσμοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τους νέους κάτω των 24 ετών. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2019 προχωράμε σε αύξηση του κατώτατου μισθού και ταυτόχρονη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των νέων. Αυτό για τους νέους, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει τεράστια σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή είναι 586 για τους εργαζόμενους και 510 για τους νέους. Μία αύξηση του κατώτατου μισθού θα σημαίνει μία πολλαπλάσια αύξηση για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 24 ετών. Σημειωτέων ότι την Παρασκευή, σε δύο μέρες από τώρα, κάνουμε και τον επίσημο κοινωνικό διάλογο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα, η ΓΕΣΕ δεν θα συμμετάσχει στο διάλογο για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Με επιχείρημα ότι δεν συμφωνεί με τη διαδικασία. Αυτό για να το κρατάμε και για να ξέρουμε και με ποιους παλεύουμε σε αυτή τη χώρα σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα και πόσο μόνοι είμαστε στην προσπάθεια αυτή. Όμως, εκτός από αυτές τις δύο κορυφαίες πρωτοβουλίες, τις θεωρώ κορυφαίες πρωτοβουλίες, συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξηση κατώτατου μισθού, και κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, προχωρήσαμε σε σημαντικές ρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων. Περάσαμε για πρώτη φορά κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, για την πληρωμή των υπεροριών, για τη δήλωση και πληρωμή των υπεροριών. Θεσπίσαμε για πρώτη φορά κανόνες στις εργολαβίες, να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες που ήταν πλήρως απροστάτευτοι σε μια εργασιακή ζούγκλα. Και προβλέψαμε επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο, ότι στις περιπτώσεις πτωχεύσεων επιχειρήσεων οι εργαζόμενοι θα έρχονται πρώτοι στη σειρά κατάταξης των πιστωτών για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Μια, νομίζω, επίσης πολύ σημαντική παρέμβαση για τους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Βάλαμε κανόνες για την απλήρωτη εργασία, να μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικούν και να παίρνουν τα δεδουλευμένα τους, κανόνες για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Και σε αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή υπάρχει και ακόμη μία παρέμβαση που είναι σημαντική. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά είναι σημαντική. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στη χώρα, όταν μένουν απλήρωτοι, και αυτό είναι, όπως ξέρετε, ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του μισθού, στην ποινική δίκη εναντίον του εργοδότη, οι εργαζόμενοι δεν είχαν δικαίωμα να παρίστανται. Στην πραγματικότητα ήταν μία ποινική δίκη όπου ακουγόταν μόνο ο εργοδότης. Και αυτή τη στιγμή, με το νομοσχέδιο που κατεβάζουμε, δίνουμε τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να παρίσταται στην ποινική δίκη εναντίον του εργοδότη, για να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του έναντι του εργοδότη. Άρα, πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να μην προβάλλονται από τα κανάλια, μπορεί να μην αποτελούν αντικείμενο έτσι του σχολιασμού των κεντρικών site, αλλά είναι ρυθμίσεις οι οποίες βελτιώνουν ουσιοδός την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων και οι οποίες έγιναν πράξη ακριβώς επειδή ήρθαμε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Πίσω από κάθε μία από αυτές τις ρυθμίσεις βλέπουμε τις ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων που ζήτησαν, που απέτησαν να βελτιωθεί η ζωή τους μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις, και αυτό γίνεται. Και φυσικά εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο αποτελεί και τον μοχλό μέσω του οποίου προσπαθούμε να ελέγξουμε ότι όσα νομοθετούμε θα εφαρμόζονται και στην πράξη. Δεν το καταφέρνουμε 100%, αλλά νομίζω πως γίνονται βήματα σε αυτό. Έχουμε για πρώτη φορά ένα σώμα επιθεώρησης ισχυρό που παρεμβαίνει στους χώρους δουλειάς, που νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι είναι στο πλάι τους. Αποτέλεσμα αυτού το ενισχύσαμε με ανθρώπινο δυναμικό, πολλαπλασιάσαμε δηλαδή τη δυναμική του σώματος, γιατί ένας ελεγκτικός μηχανισμός θέλει πρώτα απ' όλα χέρια, θέλει πρώτα απ' όλα ανθρώπους, ελεγκτές. Το ενισχύσαμε και με πληροφοριακά εργαλεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι πλέον η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας μέσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια έχει μειωθεί από το 19% στο 12%. Και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη. Αλλάξαμε την αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, προκειμένου να δημιουργήσουμε κίνητρα πρόσληψης για τον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Προβλέψαμε δηλαδή ότι όταν πιάνεται ένας εργοδότης με αδήλωτο εργαζόμενο, θα μπορεί το πρόστιμο να μειώνεται σημαντικά εφόσον προσλάβει τον εργαζόμενο. Και μάλιστα τόσο περισσότερη θα είναι η έκπτωση που θα λαμβάνει, όσο μεγαλύτερη θα είναι και η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας που θα κάνει με τον εργαζόμενο. Και δώσαμε έτσι πλέον μια άλλη μορφή στην έννοια του προστίμου, που είναι περισσότερο μια μορφή δικαιοσύνης προς τον εργαζόμενο και όχι απλώς μια τιμωρητική για τον εργοδότη λογική.
παρεμβάσεις που νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνονται στην πράξη, σιγά σιγά θα ανακουφίζουν τους εργαζόμενους και όσο περνάει ο καιρός αυτό θα αποδεικνύεται όλο ένα και περισσότερο. Σκοπός μας να μπορέσουν οι εργαζόμενοι σιγά σιγά να ανακτήσουν τα χαμένα δικαιώματα αφενός, αλλά και από την άλλη να καλύψουμε και τρύπες του συστήματος που υπήρχαν και πριν την κρίση και πριν το 2010 και άφηναν πολλούς εξ αυτούς ακάλυπτους και απροστάτητους. Οι αντιδιαμετρικές όμως πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων αποτυπώνονται και στο Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με μία μόνο φράση μπορώ να συμπυκνώσω το τι ακριβώς έκαναν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο ασφαλιστικό σύστημα. Περικόπτοντας 12 φορές οριζοντίως τις συντάξεις, παρέδωσαν το ασφαλιστικό σύστημα με ένα έλλειμμα 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων και με 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας. Αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε στο ασφαλιστικό. Πραγματικά, όσες φορές και να το πω, μου προκαλεί το ίδιο ξάφνιασμα πώς γίνεται κανείς να περικόψει 12 φορές τις συντάξεις και να παραδώσει τα ταμεία με τόσο μεγάλο έλλειμμα και τόσες εκατοντάδες χιλιάδες απλήρωτες συντάξεις. Πρόκειται για ένα πραγματικά αρνητικό θαύμα που δεν ξέρω κανείς πώς μπορεί να το επιτύχει. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση πήραμε μια τολμηρή τότε επιλογή να προχωρήσουμε σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση συνολική εκβάθρων. Γνωρίζαμε ότι αυτό θα έχει προβλήματα γιατί η πρώτη εφαρμογή τόσο γρήγορα και υπό τον έλεγχο της Τρόικας στους κανόνες θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, όμως ήταν μια τολμηρή επιλογή που αποδίδει καρπούς και θα εξηγήσω γιατί. Θέτοντας ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται οι εισφορές τους, όλοι οι συνταξιούχοι έχουν τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται οι συντάξεις τους, δεν υπάρχουν διακρίσεις και τυχαίες επιλογές. Μπορέσαμε να γυρίσουμε το έλλειμμα του δημοσίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε πλεόνασμα. Δεν είναι τόσο η σημασία, δεν έχει τόσο πολύ το πόσο είναι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, αλλά το γεγονός ότι αντιστρέψαμε αυτή την ελλειμματική λειτουργία. Και αυτό έχει τεράστια κοινωνική σημασία, διότι όταν έχεις ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μονίμως βαθιά ελλειμματικό, μονίμως θα προχωράς σε μειώσεις συντάξεων. Είτε υπάρχει τρόικα είτε δεν υπάρχει. Ένα αδιέξοδο θα ήταν αν δεν γυρνούσε αυτή η κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα. Και αυτή τη στιγμή, μέσα σε 3 χρόνια, αυτό έχει αλλάξει. Ο ΕΦΚΑ, ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, από το τεράστιο έλλειμμα που κληρονόμησε του 1 δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων, σήμερα έχει πλεονασματική λειτουργία, το έχει αντιστρέψει πλήρως αυτό και θα έχει σταθερή, καλή δημοσιονομική λειτουργία για τα επόμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα έχουμε μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή την πληρωμή των συντάξεών μας, και νομίζω ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα είμαστε πια σε θέση να τις έχουμε καθαρίσει πλήρως. Ξέρετε, οι κύριες συντάξεις σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 38.000 και τα εφάπαξ είναι κάτω από 25.000. Έχουμε βάλει στόχο μέχρι το τέλος της χρονιάς να τελειώσουμε με τις εκκρεμότητες στις κύριες συντάξεις και τα εφάπαξ και στους πρώτους μήνες του 2019 να τελειώνουμε και με τις εκκρεμότητες επικουρικές και πλέον οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν μια αίτηση σύνταξη και μέσα σε 3 μήνες να παίρνουν τη σύνταξή τους όπως είναι λογικό να συμβαίνει. Άρα κλείνουμε πληγές του παρελθόντος, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα και αυτή τη στιγμή το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στέκεται στα πόδια του και μας επιτρέπει να περάσουμε και σε ένα ακόμη βήμα που ήταν από καιρό ζητούμενο από τους ελεύθερους επαγγελματίες αυταπασχολούμενους αγρότες της χώρας μας. Στο νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει ήδη στη Βουλή προβλέπουμε μια πολύ σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυταπασχολούμενους και αγρότες. Προσοχή, αυτό καθόλου δεν αντιστρέφει αυτό που ακούτε εδώ και καιρό από μας να λέμε ότι με το νέο σύστημα το 88% των ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων και αγροτών πληρώνει λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα. Πράγματι, αυτό το ποσοστό πληρώνει λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο σύστημα. Αυτό το συντριπτικό ποσοστό καλείται να πληρώσει εισφορές που είναι κατώτερες από 200 ευρώ το μήνα, ενώ με το προηγούμενο σύστημα που ίσχυε με τις κλάσεις πλήρωναν πολύ υψηλότερες εισφορές, οι οποίες και μάλιστα δεν ήταν και συνδεδεμένες με το πραγματικό τους εισόδημα. Όμως, ενώ η συντριπτική πλειονότητα ευνοείται, υπήρχε και ένα μικρό τμήμα ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυταπασχολούμενων αγροτών, όχι πλούσιων κατά ανάγκη, μεσαίων εισοδημάτων, χαμηλών προς μεσαίων εισοδημάτων πολλές φορές, οι οποίοι είχαν επιβαρυνθεί.
και είχαμε πει ότι μόλις θα μας δοθεί η ευκαιρία, μόλις λίγο τα δημόσια οικονομικά βελτιωθούν, αμέσως θα παρέμβουμε για να ελαφρύνουμε και αυτούς. Και αυτό κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό κάνουμε με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που θα γίνει νόμος σε λίγες μέρες και από 1η-1η του 19 όλοι αυτοί οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν λιγότερα. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί? Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων μειώνεται από 1η-1η του 19 κατά 33%, από 20% που είναι σήμερα θα πάει στο 13,3 πρώτου. Η ασφαλιστική εισφορά των αγροτών μειώνεται επίσης κατά 33%, από 18% που θα ήταν το 19 πάει στο 12%. Η ασφαλιστική εισφορά των νέων επιστημόνων επίσης μειώνεται σε, μετά το 5ο έτος σε 13,3% και πάλι βελτιώνοντας το ισχύον σύστημα, ενώ ειδικά για τους επιστήμονες, επιπροσθέτως για τους επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, η ασφαλιστική εισφορά για την επικουρική και το εφάπαξ καθορίζεται στο κατώτατο, στο ελάχιστο που υπάρχει για όλους, δηλαδή στα περίπου 62 ευρώ το μήνα. Όλοι οι επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, για την επικούρηση και το εφάπαξ, επιπροσθέτως της ελάφρυνσης που θα έχουν στην κύρια σύνταξη, θα πληρώνουν την κατώτατη εισφορά των 62 ευρώ. Σε όλες, και μάλιστα αυτό το τελευταίο που σας είπα θα ισχύει αναδρομικά από 1η-1η του 17. Σε όλες τις περιπτώσεις θα διατηρούμε στο νόμο τη δυνατότητα, αν θέλει κάποιος ασφαλισμένος και μπορεί, να πληρώνει παραπάνω ή για όποτε θέλει και μπορεί να πληρώνει παραπάνω για να έχει καλύτερη παροχή αργότερα όταν θα βγει στη σύνταξη. Έτσι διασφαλίζουμε μία ευελιξία στο ασφαλιστικό σύστημα, στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που θα έλεγα ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ιδιωτικού τομέα, ότι να μπορείς να έχεις μια ευελιξία στο σύστημα. Διαμορφώνουμε αυτή την ευελιξία για να μπορούν οι ασφαλισμένοι, μια περίοδο που οικονομικά δεν πάνε και τόσο καλά, να πληρώνουν το κατώτατο, μια άλλη περίοδο της ζωής τους που πάνε καλύτερα να πληρώνουν κάτι παραπάνω και να λαμβάνουν αυξημένη παροχή, και να μπορεί να έχει έτσι ο ασφαλισμένος την επιλογή να κάνει αυτό που μπορεί, αυτό που θέλει την περίοδο της ασφάλισής του. Κλείνω αυτό το κύκλο που αφορά το ασφαλιστικό. Εκτιμώ ότι τα θέματα του ασφαλιστικού και των συντάξεων θα συζητηθούν και στην κουβέντα μετά. Πάντα αυτό γίνεται, είναι από τα πιο έτσι, hot θέματα, τα θέματα των συντάξεων. Να πω δύο κουβέντες για την ανεργία, γιατί ξέρετε, για μας το μεγάλο στοίχημα ήταν όταν αναλάβαμε μια ανεργία 27% στη χώρα. Στην πραγματικότητα είναι όλα παραλυμμένα, έτσι. Όταν η ανεργία είναι σε αυτά τα ποσοστά και η αδήλωτη εργασία ήταν επίσης σε θηριώδη ποσοστά, τι ασφαλιστικό σύστημα μπορείς να έχεις και τι αγορά εργασίας μπορείς να έχεις. Τι ασφαλιστικό σύστημα μπορείς να έχεις όταν το 1/4 του κόσμου, του ενεργού πληθυσμού, είναι άνεργο, τι εργασιακές σχέσεις μπορεί να έχεις και τι μπορεί να διεκδικήσει πραγματικά ένας εργαζόμενος όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία και τόσο μεγάλη ζήτηση και τόσο μεγάλη ανάγκη για θέση εργασίας. Άρα, κλειδί για την επίλυση όλου αυτού του προβλήματος, αδήλωτη εργασία, ασφαλιστικό σύστημα, εργασιακές σχέσεις, είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία παραμένει στη χώρα μας πολύ ψηλή. Έχουμε σχεδιάσει για το επόμενο διάστημα, και θέλω μόνο σε αυτό να επικεντρωθώ. Είπα ήδη ότι καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, όμως είναι ακόμη πολύ ψηλή και το κυριότερο πρόβλημα για μας είναι οι νέοι και κυρίως οι νέοι υψηλών προσόντων, οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα ή έφυγαν από τη χώρα και δεν έχουν κίνητρο επιστροφής, κυρίως λόγω των χαμηλών μισθών που υπάρχουν στις θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε μια σειρά προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν μέχρι τον μέσο του 2019. Πρόκειται για προγράμματα που θα καλύψουν περίπου 88.000 ανέργους, όμως θέλω να αναφερθώ μόνο σε 3 από αυτά που είναι έτσι ξεχωριστά. Το ένα εξ αυτών αφορά 10.000 νέους και θα επιδοτεί το κράτος την επιχείρηση για 12 μήνες με έως 800 ευρώ για να καλύψει το 50% του εργατικού κόστους για να κάνει μια θέση πλήρους απασχόλησης, πλήρους εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι όταν η επιδότηση είναι 800 ευρώ για να καλύψει το 50% του εργατικού κόστους, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση θα μπορεί να πληρώνει στον εργαζόμενο ένα μισθό της τάξης των 1.600 ευρώ. Έτσι, ένας υψηλών προσόντων νέος άνθρωπος να μπορεί πραγματικά να καλυφθεί από αυτή τη θέση εργασίας στην παρούσα κατάσταση που είναι η χώρα.
Το δεύτερο πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει αφορά 5.500 νέους επιστήμονες, νέους έως 39 ετών, όπως λέει και ο σύντροφος Νάσος Ηλιόπουλος, η έννοια της νεότητας έχει λίγο διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα. 5.500 λοιπόν νέοι επιστήμονες για να δουλέψουν, για να εργαστούν σε συγκεκριμένα project στο δημόσιο και να κάνουν έτσι μια εργασία η οποία και τους ίδιους θα ωφελήσει. Εδώ θα δίνονται μισθή της τάξης των 1.100 ευρώ στους νέους επιστήμονες, αλλά και το στο δημόσιο να προσφέρει πολλαπλάσια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των projects που έχουμε σχεδιάσει με τα άλλα Υπουργεία είναι η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων στη χώρα. Να μπορούν δηλαδή νέοι επιστήμονες να μπουν, να εργαστούν σε αυτό το έργο που το έχει ανάγκη η χώρα για να στηθεί το ασφαλιστικό του σύστημα και οι ίδιοι να βρουν μια δουλειά και να αφήσουν και μια παρακαταθήκη στο ασφαλιστικό σύστημα. Και το τρίτο πρόγραμμα αφορά και πάλι νέους ανθρώπους, 16.000, που δεν έχουν την κατάρτιση που χρειάζεται, δεν έχουν την πιστοποίηση που χρειάζεται για συγκεκριμένα επαγγέλματα και θα λάβουν ένα σύνολο, έτσι, μια ολοκληρωμένη παρέμβαση μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης, πρακτικής άσκησης και επιδότησης τελικά μιας θέσης εργασίας. Αυτά τα προγράμματα, τα τρία, είναι τρία από τα 11 που συνολικά υλοποιούμε μέχρι το μέσο του 19. Ήδη ξεκινούν οι προκηρύξεις για αυτά. Στοχεύουμε ακριβώς επειδή είναι 12 μήνες διάρκειας και δίνουν καλούς μισθούς να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πραγματικό κίνητρο εργασίας για τους νέους και να αντιστρέψουν ή να ανασχέσουν το brain drain. Να λειτουργήσουν δηλαδή και σε αυτή την κατεύθυνση. Και κλείνοντας την παρέμβαση, θα ήθελα να, για λίγα λεπτά, να αναφερθώ και σε ένα ακόμη τομέα του Υπουργείου που τις τελευταίες μέρες είχε την τιμητική του και έχει μια αξία να το συζητάμε. Αφορά την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποτελεί για την κυβέρνηση, για το Υπουργείο Εργασίας, μια οριζόντια προτεραιότητα και θα εξηγήσω γιατί. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ποιο είναι το καινοτόμο στοιχείο και γιατί την προωθούμε τόσο πολύ, προσπαθούμε να την προωθήσουμε τόσο πολύ. Οι σχέσεις εργασίας που αναπτύσσονται στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι σχέσεις ισότιμης συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων, στη διοίκηση, ας το θέσω έτσι, της επιχείρησης και ισότιμης κατανομής του πλούτου που παράγεται. Άρα, με αυτή την έννοια, αποτελεί για μας το πρότυπο, το μοντέλο της οικονομικής δραστηριότητας που πρέπει να διαχυθεί στη χώρα. Φανταστείτε το σε ένα τρίτο πυλώνα. Στην ιδιωτικό και στο δημόσιο στέκεται τρίτο η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 1.100 επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλη τη χώρα. Το 2016 φτιάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να αναπτύσσονται στη χώρα και να μην αφορά ουσιαστικά μόνο ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, αλλά να αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο. Σήμερα υπάρχουν 1.100 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Λέμε όμως ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Προφανώς δεν είναι αρκετό όταν θες να την καταστήσεις κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό ξεδιπλώνουμε το επόμενο διάστημα μια σειρά από εργαλεία για να ενισχύσουμε τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να φτιάξει τέτοια εγχειρήματα. Πραγματικά προσπαθώ να ενθαρρύνω όσο γίνεται περισσότερο να προχωρήσουν είτε οι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν φτιάχνοντας ένα φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, είτε αυτοί οι οποίοι η κρίση τους έφερε εκτός παραγωγικής δραστηριότητας, να μην φοβηθούν να προχωρήσουν σε αυτόν τον τρόπο δραστηριοποίησης, συνεταιρισμού. Ήδη υλοποιούμε μια δράση που αφορά τα κέντρα στήριξης των φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή οι φυστάμενοι φορείς καλό θα λειτουργήσουν ως κέντρα μεταλαμπάδευσης της ιδέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, θα εισηγηθούν στους πολίτες πώς να φτιάξουν έναν φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και από την πλευρά μας για να το κάνουν αυτό τους επιχορηγούμε με 120.000 ευρώ, 127.000 ευρώ κάθε επιχείρηση για 18 μήνες. Δεύτερη δράση υποστήριξης είναι ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ που οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα λάβουν μια επιδότηση από 25.000 έως 250.000 ευρώ για να λειτουργήσουν, για να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους. Τρίτη δράση υποστήριξης από το κράτος, από το Υπουργείο Εργασίας, ένα πρόγραμμα επιχορήγησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποκλειστικά από φορείς καλό, δηλαδή επιχορηγούμε έναν φορέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για να δημιουργήσει μια θέση εργασίας και αυτή είναι μια δράση συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων.
και ταυτόχρονα σε συνεργασία με τις περιφέρειες μια πολύ μεγάλη δράση επιχορήγησης της δημιουργίας νέων φορέων κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας. Άρα έχουμε ένα πλέγμα που υποστηρίζουμε τους υφιστάμενους φορείς και όσους θέλουν να κάνουν μια επιχείρηση κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, τους στηρίζουμε έμπρακτα υλικά για να δημιουργήσουν μια θέση εργασίας, για να λειτουργήσουν με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς από το Υπουργείο Εργασίας. Κλείνοντας, προσπάθησα έτσι σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση να πω ότι η κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και κυρίως τώρα που βγήκαμε από αυτό, είχε έναν εξαιρετικά σαφή προσανατολισμό. Την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός του, την προστασία, τη θωράκιση των δικαιωμάτων του. Επαναλαμβάνω κάτι που το είπα και στην αρχή. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι η έξοδος από τα μνημόνια θα συνοδευτεί και με πολιτικές υποστήριξεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Κλείνω λοιπόν, κλείνω γιατί μακρηγόρησα. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πετύχαμε να κερδίσουμε μια πρώτη μάχη που ήταν η έξοδος από τα μνημόνια, που ήταν η έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε μια κρισιμότερη μάχη να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο για την ενίσχυση της εργασίας και την υπηρέτηση των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε, θα τη δώσουμε σίγουρα ανυποχώρητα. Θα την κερδίσουμε όμως εφόσον έχουμε την κοινωνία στο πλευρό μας. Μόνο έτσι μπορεί αυτή η κυβέρνηση να προχωρά. Δεν έχει από κανέναν άλλον εξάλλου να στηριχθεί. Αυτή είναι η δύναμή της. Η δύναμη της Λαϊκής Βούλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.